Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε τη ζωντανή εκπομπή ενημέρωσης και επικοινωνίας Web TV κανάλι 67, που μπορείτε να μας βλέπετε και μέσω του αντιδιαπλοκή.gr. Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014, σήμερα μπήκαμε πλέον στο φθινόπωρο, όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Αναμένεται πραγματικά ένα θερμό φθινόπωρο. Ήδη από σήμερα η πολιτική επικαιρότητα είναι πάρα πολύ έντονη. Έχουμε τις εσωκομματικές διαμάχες στο ΠΑΣΟΚ σε πρώτη φάση. Έχουμε τη συνάντηση των Παρισίων, όπου γίνεται το θέμα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους. Έχουμε τις ετοιμασίες για τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και όλα τα συνομικά μέτρα και οι προφυλάξεις που λαμβάνονται. Όλα αυτά αναμένονται τις επόμενες μέρες. Ήδη από σήμερα υπάρχουν φυσικά και οι διαπραγματεύσεις και ο Υπουργός Οικονομικών και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης βρίσκονται στο Παρίσι και έχουν επαφή με εκπροσώπους της Τρόικας με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, τα στοιχεία που υπάρχουν, ώστε να προχωρήσουν στην επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους. Μια επαναδιαπραγμάτευση που, όπως έχουμε τονίσει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν πρόκειται να ωφελήσει σε τίποτα την ελληνική κοινωνία, σε τίποτα τον ελληνικό λαό. Τα στοιχεία που έρχονται και μέσω της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, αλλά και από άλλους διεθνείς οργανισμούς, δείχνουν ότι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας δεν βαδίζει προς το καλύτερο. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση από την κυβέρνηση και από τα κόμματα που τη στηρίζουν, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αλλά ούτε και από την αντιπολίτευση υπάρχει ανάλογη πολιτική βούληση, και βλέπουμε δηλαδή με τον τρόπο που λειτουργεί η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η Μίζωνος και η Ελάσσονος, και μιλάμε κύρια για τα κοινοβουλευτικά κόμματα που εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Βουλή, βλέπουμε ότι δεν έχουν προτάσεις, δεν προτείνουν τίποτα το διαφορετικό για έξοδο της χώρας από την κρίση που περνάει και ταλανίζει την ελληνική κοινωνία όλο αυτό το διάστημα, μόνο ένα καταγγελτικό λόγο που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, γιατί ο καταγγελτικός λόγος είναι εύκολος, είναι καλός να ακούγεται στα αυτιά της ελληνικής κοινωνίας, αλλά αν δεν προτείνουν και την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης και εξουσίας, πώς μπορούμε να μιλάμε για προοπτική εξόδου της χώρας από την κρίση. Μια κρίση που βαθαίνει και σίγουρα τα αποτελέσματά της θα τα δούμε και τους επόμενους μήνες, θα είναι δραματικά για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, οι προοπτικές που διαγράφονται, όπως έχουμε τονίσει, δεν είναι θετικές. Τα μηνύματα που έχουμε δείχνουν ότι ανάκαμψη δεν υπάρχει. Ανάπτυξη δεν υπάρχει, επενδύσεις δεν γίνονται, άρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε στο βάθος του τούνελ που βαδίζουμε ότι θα υπάρχει ένα φως. Γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση ώστε να προχωρήσει σε νέες μεταρρυθμίσεις που πραγματικά θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Επενδύσεις δεν γίνονται. Νέες θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται. Κάποια άνοδος που υπήρχε στην εισρωή τουριστών προς τη χώρα μας, πόσο βοήθησε και πόσο υπήρχε αύξηση στην εισαγωγή του τουριστικού προϊόντος στη χώρα μας σε απόλυτους αριθμούς σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, μεν υπήρχε ποσοτική αύξηση στην εισρωή τουριστών, αλλά ποιοτική αύξηση δεν υπήρχε. Και είναι ένα συγκεκριμένο δεδομένο αυτό που υπάρχει, δεν υπήρχε σε καμιά περίπτωση ποιοτική αύξηση του ελληνικού τουρισμού. Και όταν λέμε ποιοτική, δεν υπήρχε δηλαδή αύξηση στα έσοδα. Όταν στο πακέτο περιλαμβάνονταν τιμές της δεκαετίας του 80 και αυτές δίνονταν κατά βάση από τους πράκτορες σε συγκεκριμένες ξενοδοχειακές μονάδες, δεν επωφελήθηκαν στο σύνολό τους οι τοπικές κοινωνίες και στα νησιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές. Δεν δούλευσαν ούτε ελεύθεροι επαγγελματίες όσο θα έπρεπε, ούτε η εστίαση, ούτε γενικώς
κάθε άτομο που ασχολείται με τον τουρισμό στα νησιά ή σε άλλες τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, τα δεδομένα που υπήρχαν για τον τουρισμό εντός του 2014 δεν ήταν θετικά. Ναι, μεν υπήρχε η αύξηση και βάσει αυτής της αύξησης μόνο σε ποσοτικό αριθμό τουριστών βαδίζει τα στοιχεία η συγκεκριμένα η κυβέρνηση και λέει ότι υπήρχε σημαντική αύξηση και μεγάλη αύξηση, αλλά αν δούμε τους απόλυτους αριθμούς, κάτι που θα φανούν και τους επόμενους μήνες, δεν θα υπάρχει αύξηση όσον αφορά το επίπεδο, το οικονομικό, δηλαδή ότι υπήρχε αυξημένη εισρωή τουριστικού, όπως λέγεται, συναλλάγματος. Με αυτά όλα τα δεδομένα που υπάρχουν και στην κρίσιμη συγκυρία που βιώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική πλευρά και η χώρα μας όσον αφορά τα δεδομένα που υπάρχουν για την ανάκαμψη, δεδομένα που δεν υπάρχουν. Δηλαδή βλέπουμε τώρα και η επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους που γίνεται στο Παρίσι με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, τον Υπουργό, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γκίκα Χαρδούβελη και τους άλλους υπουργούς της κυβέρνησης, κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, που διαπραγματεύονται για μείωση του χρέους. Μια διαπραγμάτευση όμως που θα πετύχουν κάποια μείωση του χρέους, αυτό είναι πραγματικότητα, αλλά αυτή η μείωση δεν θα ωφελήσει την ελληνική οικονομία. Θα είναι μια μακροπρόθεσμη μείωση του χρέους όσον αφορά τον αριθμό των δόσεων και μπορεί να γίνει κάποιο νέο κούρεμα όπως είχε γίνει και πριν 1,5 χρόνο, αλλά ανάπτυξη όμως δεν θα υπάρχει. Η επαναδιαπραγμάτευση του χρέους δεν βοηθάει στην ανάπτυξη. Ούτε θα δώσει νέες θέσεις εργασίας, ούτε θα δημιουργήσει νέες επενδύσεις. Πού είναι το πρόγραμμα, το στοχευμένο της κυβέρνησης για τη δημιουργία επενδύσεων? Και μιλάμε για τη δημιουργία ευρωπαϊκών επενδύσεων και μόνο. Δεν μιλάμε για επενδύσεις από τρίτες χώρες. Από την Κίνα, από τη Μογγολία, από το Κατάρ, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή οπουδήποτε αλλού. Δεν είναι επενδύσεις που μπορούν να αποδώσουν. Και υπάρχει και ένα 38 παράδειγμα πάνω σε αυτό. Βλέπουμε που έχει οδηγηθεί ο ΟΛΠ. Το λιμάνι του Πειραιά που δόθηκε στους Κινέζους της Κόσκο και ποια επένδυση έγινε, ποιες νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, απέναντίας αυξήθηκαν τα προβλήματα. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση από την κυβέρνηση πραγματικά να βοηθηθεί η κοινωνία προς την ανάκαμψη. Επενδύσεις δεν υπάρχουν, η ανεργία μαστίζει πλέον το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Μία στις δύο οικογένειες πλέον έχουν τουλάχιστον ένα ανάνεργο. Καταλαβαίνουμε δηλαδή πού οδηγούμαστε. Και υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός οικογενειών που ξεπερνάει τις 500.000 οικογένειες που δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο και κανένα έσοδο. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα στοιχεία είναι δραματικά. Και απ' την άλλη, να βλέπουμε την κυβέρνηση να παρουσιάζει ωραιοποιημένες κάποιες καταστάσεις, χρησιμοποιώντας και τα διεφθαρμένα και διαπλεκόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Ακούμε τα δελτία ειδήσεων, παρουσιάζονται κάποιες σημαντικές καταστάσεις ότι οδηγείται η ελληνική οικονομία, ότι οδηγείται στην έξοδο από την κρίση, ότι οδηγείται στην ανάκαμψη, ότι οδηγείται στην ανάπτυξη. Με ποια δεδομένα όμως? Δεν μας εξηγούν. Δεν μας εξηγούν με ποια δεδομένα οδηγούμαστε στην ανάκαμψη. Ακούμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, και μιλάει ότι φτάνουμε στο τέλος του τούνελ. Ακούμε τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Βενιζέλο, το ίδιο να μας λέει, ότι φτάνουμε στο τέλος της κρίσης. Με ποια δεδομένα φτάνουμε στο τέλος της κρίσης? Και είδατε τι έπαθε ο κύριος Βενιζέλος που πήγε στη συγκέντρωση του Ιδρύματος του Ανδρέα Παπανδρέου 1η Σεπτέμβρη, πώς αποδοκιμάστηκε από τους υγιείς σκεπτόμενους Πασόκους. Γιατί σίγουρα υπάρχουν υγιείς σκεπτόμενοι Πασόκοι και βλέπουν ότι το Πασόκ που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το Πασόκ του Βενιζέλου, δεν είναι Πασόκ. Είναι ένα απομεινάρι του Πασόκ που έχει γίνει ουράση δεξιά. Και βλέπουμε δηλαδή ότι το Πασόκ πλέον έχει φτάσει πραγματικά σε ένα σημείο μηδέν.
Ο Βενιζέλος δεν είναι Πασόκ, σίγουρα. Είναι αυτή τη στιγμή η ουρά της δεξιάς, όπως πολύ σωστά λένε οι εναπομείναντες πασοκτζίδες. Και δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλισμό και με τη λαϊκή βάση του Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το καλύτερο που θα έχει να κάνει ο Βενιζέλος είναι να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία και να κατεβαίνει στις εκλογές πλέον με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοροϊδία να χρησιμοποιεί το Πασόκ χωρίς να πιστεύει στις αρχές της 3ης του Σεπτέμβρη. Γιατί είναι μια πραγματικότητα αυτή ότι πλέον το Πασόκ όπως έχει μετεξελιχθεί δεν έχει καμία σχέση με τον σοσιαλισμό, έχει γίνει πιο δεξιό και από τα δεξιά κόμματα. Και εδώ πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πλέον τα κόμματα που έχει αυτή τη στιγμή το ελληνικό κοινοβούλιο δεν είναι κόμματα που μπορούν να εκφράσουν πλέον πλατιές κοινωνικές μάζες. Η κοινωνία έχει καταρρεύσει, τα κόμματα δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις καταστάσεις και όταν λέμε δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν εννοούμε ότι δεν μπορούν τα κόμματα να προτείνουν κάτι στην ελληνική κοινωνία, να απαλύνουν με λίγα λόγια τη δυστυχία της ελληνικής κοινωνίας, δεν μπορούν να δημιουργήσουν αισιοδοξία και χαμόγελο στο σύνολο του ελληνικού λαού. Γιατί δεν προτείνουν τίποτα και ούτε έχουν την ανάλογη πολιτική βούληση για να αλλάξουν και κάτι. Και δυστυχώς, το θλιβερό στην όλη κατάσταση είναι ότι μόνο η Ένωση Κεντρών είχε προβλέψει πού θα οδηγηθούμε και μόνο, δυστυχώς το λέμε, η Ένωση Κεντρών είχε συγκεκριμένα σημεία στο πρόγραμμά της όπου μπορούσαμε να είχαμε οδηγηθεί στην έξοδο από την κρίση και να μην είχαμε ούτε καν μνημόνια. Και να μην φτάναμε σε αυτές τις δραματικές περικοπές μισθών, συντάξεων, κατάργηση των δώρων, των επιδομάτων και όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και παράλληλα δραματική αύξηση της φορολογίας σε μια ήδη εξαθλειωμένη ελληνική κοινωνία. Πώς μπορεί να ταπεξέλθει η ελληνική οικογένεια όταν ένα μεγάλο ποσοστό πλέον της ελληνικής κοινωνίας δεν έχει ούτε έναν εργαζόμενο? Πώς μπορεί να πληρώσει τους φόρους? Πώς μπορεί να λειτουργήσει το κράτος όταν δεν υπάρχει στοχευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης και επενδύσεων? Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει η χώρα και δυστυχώς αν δεν αλλάξει η πολιτική που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν έχουν ούτε την πολιτική βούληση ούτε τη διάθεση να αλλάξουν κάτι. Γιατί τα δεδομένα που υπάρχουν δεν βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είπαμε και τονίσαμε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πολιτική βούληση να προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις αυτές που είναι αναγκαίες ώστε να οδηγηθούμε στην έξοδο από την κρίση, όπως είναι η κατάργηση των πολιτικών προνομίων, η κατάργηση της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης των κομμάτων, η κατάργηση των διπλών και τριπλών θέσεων εργασίας, η κατάργηση των διπλών και τριπλών συντάξεων, η απόλυση των αργόμισθων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και κύρια των εργαζομένων του ελληνικού κοινοβουλίου. Όλες αυτές οι παθογένειες, αν δεν χτυπηθούν στη ρίζα, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης από την κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε, αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εντός της ελληνικής κοινωνίας και σίγουρα πρέπει να αλλάξει όλο το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ώστε να προσελκύσουμε και επενδύσεις. Και όταν λέμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, μιλάμε να προσελκυθούν επενδύσεις από τον ευρωπαϊκό χώρο. Από τη Γερμανία, από την Ολλανδία, από τη Μεγάλη Βρετανία, από χώρες που μπορούν πραγματικά με τις επενδύσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η κατάσταση που βιώνουμε. Αυτά είναι τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα στοιχεία. Αν δεν
σαν κυβέρνηση, σαν ελληνική πολιτική ηγεσία, δεν αλλάξουμε την πολιτική που εφαρμόζουμε, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για προοπτική σε άμεσο χρονικό διάστημα. Και σίγουρα για να προχωρήσουμε σε αλλαγή της πολιτικής χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μην αντιλαμβάνεται και να μην επηρεάζεται από το πολιτικό κόστος, το λεγόμενο πολιτικό κόστος. Και σίγουρα μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, ατόμων με εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς, αν αναλάβαναν την κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που θα στηριζόταν από το σύνολο τουλάχιστον του ελληνικού κοινοβουλίου και από την παρούσα βουλή θα μπορούσε να προκύψει μια τέτοια κυβέρνηση, θα ήταν διαφορετικά και τα δεδομένα που θα κυριαρχούσαν εντός της ελληνικής κοινωνίας. Δεν διαφαίνεται όμως το προσεχές διάστημα να υπάρχει βούληση από την κυβέρνηση πραγματικά να οδηγήσει τη χώρα στη δημιουργία μιας κυβέρνησης που να μπορέσει να στηρίξει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Μια κυβέρνηση, η λεγόμενη των τεχνοκρατών. Αντίθετα, η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε τρόπο, χρησιμοποιώντας κάποια εκβιαστικά διλήμματα, κάποιους συγκεκριμένους εκβιασμούς προς βουλευτές, να μαζέψει τους 180 βουλευτές που χρειάζεται, ώστε να οδηγηθεί στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας. Και είναι θλιβερό κι αν και ο κύριος Κουβέλης, ο πρόεδρος ο σημερινός της Δημοκρατικής Αριστεράς, δεχτεί το έντονο pressing που δέχεται αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση να είναι υποψήφιος στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία εκλέγοντας πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάντως, το γεγονός ότι αν τελικά δεχτεί ο κύριος Κουβέλης να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας, έχει δημιουργήσει έντονες αναταραχές στο σωκοματικό πεδίο της Δημοκρατικής Αριστεράς. Ήδη 4-5 βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς έχουν δηλώσει ότι δεν μπαίνουν σε τέτοιου είδους συμβιβασμό και διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση και δεν πρόκειται να στηρίξουν τον κύριο Κουβέλη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Άρα αυτομάτως βλέπουμε ότι και η υποψηφιότητα τελικά να υπάρχει του Κουβέλη δεν εξασφαλίζει την κυβέρνηση στους 180 βουλευτές. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της Δημοκρατικής Αριστεράς που καλοβλέπει προς το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι και εκεί πως είναι καλύτερη η κατάσταση, γιατί είπαμε και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και στο σύνολό της η Μίζωνος και η Ελάσσονος αντιπολίτευση, δεν προτείνει κάτι διαφορετικό, δεν δημιουργεί την προοπτική στην ελληνική κοινωνία. Μια ελληνική κοινωνία που θέλει νέες, ραγδαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να δημιουργηθεί αυτή η λεγόμενη που λέμε προοπτική. Προοπτική με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν υπάρχει. Όταν δεν υπάρχουν επενδύσεις, όταν δεν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας, δεν μπορούμε να μιλάμε για προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας. Όλα αυτά σε ένα δύσκολο κλίμα που υπάρχει και στην παγκόσμια κοινότητα. Βλέπουμε πού οδηγούνται κάποιες πολεμικές σειράξεις που υπάρχουν ανά την Ιφίλιο και κύρια στη γειτονιά μας, Μέση Ανατολή και Ευρώπη. Βλέπουμε πού οδηγούνται οικονομίες γειτονικών χωρών και η Ιταλία αντιμετωπίζει έντονα πλέον προβλήματα δημοσιονομικά. Η Γαλλία, μεγάλη δύναμη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει και αυτή έντονα δημοσιονομικά προβλήματα, κάτι που οδήγησε ακόμα και στην παρέτηση της γαλλικής κυβέρνησης. Εκεί υπήρχε όμως η ευτυχία των Γάλλων πολιτικών για την κατάσταση της οικονομίας και για τα σκάνδαλα που έχουν γίνει και παραιτήθηκαν. Στη χώρα μας θα γινόταν ποτέ κάτι τέτοιο. Να παραιτηθεί σύσσωμη μια κυβέρνηση από πολιτική ευτυχία και μόνο. Ποτέ δεν έχει γίνει, ούτε πρόκειται φυσικά να γίνει. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η νοοτροπία που ισχύει σε κάποιες άλλες χώρες και σε κάποιους άλλους ανθρώπους, σε αντίθεση με την ελληνική πολιτική ηγεσία, που δυστυχώς το μόνο που έχει ως στόχο η ελληνική πολιτική ηγεσία να διατηρηθεί με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο στην καρέκλα της εξουσίας, αδιαφορώντας για το πού οδηγεί την ελληνική οικονομία, για το πού οδηγεί την ελληνική κοινωνία. Έτσι δεν μπορούμε να μιλάμε ότι δύναται να υπάρχει προοπτική ανάκαμψης, ανάπτυξης και έξοδο της χώρας από την κρίση. Όταν τα δεδομένα που υπάρχουν και παγκόσμια πλέον
δεν ευνοούν προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί αν δεν υπάρχουν οι ραγδαίες εκείνες μεταρρυθμίσεις, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το όλο κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μόνο αν η κυβέρνηση έχει την ανάλογη πολιτική βούληση για να λάβει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα ότι η κυβέρνηση αποσκοπεί πραγματικά στο να οδηγήσει τη χώρα προς άλλη κατεύθυνση. Προς έναν επενδυτικό αέρα που τον έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα, για να έρθουν νέες επενδύσεις, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, να μειωθεί δραματικά το ποσοστό της ανεργίας. Και όταν λέμε να μειωθεί, πρέπει να μειωθεί. Δηλαδή δεν μπορεί αυτή τη στιγμή η ανεργία στους νέους να ξεπερνάει το 60% και να διαφορεί η κυβέρνηση. Πρέπει να μειωθεί κατά πολύ το ποσοστό της ανεργίας, κύρια στις νέες ηλικίες. Και όχι μόνο, και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αλλά μιλάμε για τις νέες ηλικίες, γιατί αν αυτό το παραγωγικό δυναμικό που παράγει αυτή τη στιγμή η χώρα μας, το επιστημονικό παραγωγικό δυναμικό, φεύγει από τη χώρα, βέβαια και το να φύγει κάποιος από τη χώρα δεν είναι και εύκολο. Δύσκολο είναι, αλλά λέμε, εντάξει, κάποιοι που έχουν τη δυνατότητα, υπάρχει ένα ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας που έχει τη δυνατότητα να φύγει στο εξωτερικό. Τότε, όχι μόνο δεν βοηθάμε την κοινωνία, δεν βοηθάμε την οικονομία, απέναντίας την καταστρέφουμε. Δεν φαίνεται λοιπόν στον ορίζοντα να υπάρχει κάποια προοπτική. Τις επόμενες μέρες ξεκινάει και η διεθνής έκθεση της Θεσσαλονίκης με τα εγκαίνια που θα γίνουν το προσεχές Σάββατο και την έναρξη θα κάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, όπως εθίσατε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάθε χρόνο ο εκάστοτε Πρωθυπουργός της χώρας ξεκινάει την έκθεση κάνοντας τα εγκαίνια και αναγγέλλοντας κάποια μέτρα άμεσα που θα ληφθούν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Να δούμε τι θα πει φέτος ο κύριος Σαμαράς. Θα πει πάλι τα γνωστά, ότι οδηγούμαστε στην πορεία εξόδου από την κρίση, ότι η Ελλάδα οδηγείται πλέον στις αγορές, ότι οδηγείται. Η ελληνική κοινωνία μας δεν τα βιώνει αυτά. Αυτό είναι το θλιβερό. Να προσπαθούν δηλαδή να οριοποιήσουν κάποιες καταστάσεις, αλλά η ελληνική κοινωνία να βιώνει τελικά τελείως διαφορετικά δεδομένα. Αυτοί μπορούν να μιλάνε και να λένε για ανάκαμψη, να λένε ότι έχουμε οδηγηθεί στην έξοδο από την κρίση, ότι δεν έχουμε πλέον μνημόνια. Η ουσία ποια είναι. Έχει καταπολεμηθεί η ανεργία. Έχει μειωθεί η φτώχεια. Έχουν χτυπηθεί οι τιμές. Έχουν κατεργηθεί οι φόροι. Έχουν επανέλθει επιδόματα και δώρα. Όλα αυτά έχουν γίνει. Όχι. Άρα πώς μπορούμε να μιλάμε ότι έχει αλλάξει κάτι ο επενδυτικός αέρας στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα. Απλώς πιάνονται και η κυβέρνηση και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας από κάποια μεμονωμένα περιστατικά, όπως είπαμε είναι η αύξηση της ποσοτικής εισροής τουριστών και μιλάνε για αύξηση τεράστια του τουριστικού προϊόντος σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια που παρέχει η χώρα μας. Αύξηση ποσοτική υπήρχε. Ποιοτική δεν υπήρχε. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Και δυστυχώς δεν διαφαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει προοπτική στο άμεσο μέλλον όσο εφαρμόζεται η συγκεκριμένη πολιτική αυτή τη στιγμή από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν διαφαίνεται κάποια προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης της χώρας και εξόδου της χώρας από την κρίση. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι, η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Αν δεν οδηγηθούμε στην ανάπτυξη, αν δεν δοθούν κάποια κίνητρα για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, κίνητρα επιχειρηματικότητας, όπως έχουμε τονίσει και παλιότερα, επιχειρηματικότητα σε παραμεθόριες περιοχές, νεανική επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα καινοτομίας, αν δεν δοθούν τέτοια κίνητρα, πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη. Πώς θα έλθει η ανάπτυξη. Πώς θα αυξηθούν και τα φορολογικά έσοδα της χώρας. Πώς θα μειωθεί το χρέος. Πώς θα αποπληρωθεί το εξωτερικό χρέος της χώρας. Τα πάντα έρχονται από την ανάπτυξη και την ανάκαμψη.
Και για να έρθει η ανάπτυξη πρέπει να υπάρχουν και οι ανάλογες επενδύσεις. Επενδύσεις όταν δεν γίνονται, δεν υπάρχει και προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης. Και όσο συνεχίζονται αυτές οι καταστάσεις, τόσο θα βιώνουμε στο σύνολό τους και ως κοινωνία, θα βιώνει η ελληνική κοινωνία, και είναι δραματικό αυτό, και ακραία περιστατικά ρατσισμού, ομοφοβίας ή όπως αλλιώς θέλετε να τα πείτε αυτά. Γιατί η ελληνική κοινωνία οδηγείται σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές, δηλαδή δεν μπορεί να γίνανε ξαφνικά μισό εκατομμύριο Έλληνες ναζιστές, σε καμιά περίπτωση. Αλλά η αλλοπρόσαλη πολιτική που εφαρμόζεται οδήγησε κάποιους Έλληνες, χωρίς φυσικά να έχουν και την ανάλογη ποιοτική παροχή πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο, η ενημέρωση που παρέχεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, χωρίς να υπάρχει αυτή η ποιοτική ενημέρωση, να οδηγούμαστε σε τέτοιες ακραίες συμπεριφορές και να βλέπουμε την ελληνική κοινωνία να πηγαίνει στην εκλογική διαδικασία, σε οποιαδήποτε εκλογική διαδικασία, και να οδηγείται σε κάποιες ακραίες καταστάσεις. Απαράδεκτες για τη δημοκρατία μας και για τον πλουραλισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πρέπει μάλλον να υπάρχει, γιατί δυστυχώς δεν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία, δεν λειτουργεί με τίποτα ο πλουραλισμός. Αλλάξαμε την ΕΡΤ, την κάναμε ΝΕΡΙΤ και έγινε χειρότερα. Έγινε η ΝΕΡΙΤ μέσω προπαγάνδας αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης. Επειδή είχε χάσει τον έλεγχο η κυβέρνηση με την ΕΡΤ, άλλαξε την ονομασία, άλλαξε το καθεστώς, άλλαξε την εταιρεία και έγινε τώρα η παλιά ΕΡΤ, μετονομάστησε ΝΕΡΙΤ και η ΝΕΡΙΤ έγινε όργανο προπαγάνδας της συγκεκριμένης κυβέρνησης. Χωρίς να υπάρχει καμιά δόση δημοκρατίας και πλουραλισμού εντός της ΝΕΡΙΤ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δημοκρατία στη χώρα δεν λειτουργεί ούτε σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε και ως θεσμοί. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η δραματική πλέον πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στο πολιτικό σκηνικό. Τα γεγονότα είναι έντονα. Οι μέρες που έρχονται θα έχουν έντονη πολιτική επικαιρότητα, θα υπάρχουν έντονες πολιτικές διεργασίες. Εμείς είμαστε εδώ, παρακολουθούμε τα γεγονότα, προσπαθούμε με όσες δυνάμεις έχουμε να σας ενημερώνουμε για τις καταστάσεις που διαμορφώνονται, για τις καταστάσεις που έχουν ήδη διαμορφωθεί, αλλά σίγουρα η όλη κατάσταση δεν οδηγείται σε προοπτική ανάκαμψης και έξοδο της χώρας από την κρίση. Γιατί έχουμε τονίσει, δεν γίνεται να μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη και έξοδο της χώρας από την κρίση, αν πραγματικά δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας με συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν. Αν δεν αλλάξει η οικονομική και η κοινωνική πολιτική της χώρας, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη και ανάπτυξη και έξοδο της χώρας από την κρίση. Αυτή είναι η πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί και από τη μια έχουμε την κυβέρνηση και τα κόμματα που τη στηρίζουν, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη τα κόμματα της αντιπολίτευσης, της Μίζωνος και της Ελάσσονος, που απλώς καταγγέλουν χωρίς όμως να έχουν το πολιτικό πρόγραμμα ούτε την εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας και δεν δημιουργεί καμιά απολύτως αισιοδοξία και προοπτική αν δεν αλλάξει δραστικά το όλο πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί εντός της ελληνικής κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, παρακολουθείτε το Web TV του καναλιού 67. Εμείς θα είμαστε εδώ πέρα. Μπορείτε να βλέπετε τις εκπομπές, τις ζωντανές εκπομπές ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσω του Web TV και μέσω του antidiaploki.gr μπορείτε να μας βλέπετε. Καλό είναι να είστε συντονισμένοι στη συχνότητα μέσω του διαδικτύου του Web TV του καναλιού 67 και να παρακολουθείτε τις εκπομπές. Προσπαθούμε και εμείς να σας παρέχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση για τα τεκτενόμενα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας, γιατί δυστυχώς ο τρόπος που παρουσιάζονται τα γεγονότα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κύρια από τα δελτία ειδήσεων
των τηλεοπτικών καναλιών δεν αντιστοιχούν, δυστυχώς το λέμε αυτό, στην πραγματικότητα. Φίλες και φίλοι, σας εύχομαι ένα ευχάριστο βράδυ.